Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Φίλες και φίλοι, εγκρίθηκε τελικά από την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη η τροποποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάδειξη και αξιοποίηση του κάστρου του Αγίου Ανδρέα σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τα κτίρια. Μόνο που η έγκριση αυτή έγινε θέτοντας 11 αυστηρούς όρους και περιορισμούς που αφορούν τις εξωτερικές όψεις των κτιρίων, τις στέγες, τα κουφώματα, τα στιθέα και διάφορα άλλα στοιχεία της μελέτης. Ουσιαστικά δηλαδή ζητούνται νέες αλλαγές στη μελέτη που υποβλήθηκε και αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και προσθήκες σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, τότε ο φάκελος θα κατατεθεί εκ νέου για έγκριση θεώρηση στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το μόνο θετικό μέχρι εδώ είναι ότι ως προς τα κτίρια παρακάμπτεται πλέον το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το γνωστό ΚΑΣ, κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει για το τμήμα της μελέτης που αφορά τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς η απόφαση του Υπουργού προβλέπει τα εξής. Θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη για τη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου του Φρουρίου σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους που προτείνονται και προσαρμοσμένη πλέον να κατατεθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου προκειμένου να διαβιβαστεί για εξέτασή της από το ΚΑΣ. Από όλα τα παραπάνω εύκολα κανείς μπορεί να καταλήξει στα εξής συμπεράσματα, φίλες και φίλοι. Πρώτον, θα υπάρξει εκ των πραγμάτων νέα πολύμινη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των μελετών και την τελική τους έγκριση. Δεύτερο, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις των αρμοδίων, πολύ δύσκολα θα έχουμε δημοπράτηση κάποιου έργου εντός του 2022, όπως είχαν επανειλημμένα υποσχεθεί, προσφάτως μάλιστα. Αυτό που θα ακούσουμε για μια ακόμη φορά είναι ότι για την πολύχρονη καθυστέρηση αξιοποίησης του χώρου αποκλειστικά υπεύθυνες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου και η γραφειοκρατία τους. Καθώς η περιφέρεια κάνει το καλύτερο δυνατό, το κάνει άραγε και έχει διασφαλισμένους πόρους, τους έχει άραγε. Τέταρτο, έχουν περάσει 7 χρόνια που το ακίνητο έχει παραχωρηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και πλέον οι δημόσιες και επανειλημμένες υποσχέσεις ότι το ιστορικό φρούριο του Αγίου Ανδρέα πολύ σύντομα από χώρος παραβατικότητας εγκατάλειψης και ντροπής θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό στολίδι για την Πρέβεζα. Αυτά έλεγαν. Αυτά τώρα κυκλοφορούν στην πόλη, φίλες και φίλοι, ως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Πέμπτο, η δέσμευση του Περιφερειάρχη Αλέκου Καχρημάνη και του Αντιπεριφερειάρχη Στράτου Ιωάννου για σύγχρονο διοικητήριο που θα αναβάθμιζε τη λειτουργία των υπηρεσιών και θα βελτίωνε την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως πολλοί το οραματίστηκαν στο παρελθόν, αλλά η σημερινή περιφερειακή αρχή έλεγαν το κάνει πράξη, μένει για μια ακόμη φορά, φίλες και φίλοι, στα λόγια και πλέον το διαχρονικό αυτό αίτημα μετατίθεται για την επόμενη περιφερειακή αρχή και βλέπουμε. Να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι το στρατόπεδο Δούκα Παύλα Κάστρο Αγίου Ανδρέα έχει παραχωρηθεί από το 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα επόμενα 50 χρόνια έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς το ΤΕΘΑ με πενταετή περίοδο χάριτος. Τα χρόνια όμως πέρασαν και από φέτος αρχίζει η αποπληρωμή του τιμήματος χωρίς ουσιαστικά να έχει γίνει η παραμικρή παρέμβαση στο χώρο, το οποίο καλό είναι να μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι αποτελεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Δυστυχώς το ακίνητο παραμένει ακόμη σε πλήρη εγκατάλειψη και παρακμή και όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν ότι το σύριαλ με την αξιοποίησή του θα έχει πολλά ακόμη επεισόδια. Καλή σας μέρα.